κατακρίνουν τη στάση του ΣΕΒ και το γεγονός ότι μέχρι τώρα, ενώ άλλα έλεγε, στο τέλος επέλεξε άλλη στάση, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο βεβαίως και οι εκπρόσωποι τους και στο εργατικό κέντρο της Δράμας, αναφορικά με την χθεσινή ψήφιση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη διατήρηση του 10% του επιδόματος γάμου, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και το 20%. Μόνο ο ΣΕΒ δεν ψήφισε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπογράφεται και είναι για το επίδομα γάμου, όπως ξέρετε, και εκεί θα χάσουν οι εργαζόμενοι, που δεν υπογράφηκε, θα χάσουν γύρω στο 10%. Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις το έχουν υπογράψει και θα ισχύσει κανονικά, θα ισχύσει το επίδομα γάμου να πληρώνεται κανονικά. Αυτοί που έχουν υπογράψει μόνο ο ΣΕΒ, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο ΣΕΒ δεν έχει υπογράψει. Άρα κάτι εκ του πονηρού γίνεται εκεί πέρα. Και στα χαρτιά δεν μπορούμε, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούμε, όπως είπε ο ΣΕΒ, να λέει ότι εντάξει, εμείς θα το δώσουμε, αλλά πρέπει να πέσει και η υπογραφή. Θεωρείτε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον που αρχικά επέδειξε και είπε ότι θα το διατηρήσει και μετέπειτα άλλαξε πορεία και στάση? Βεβαίως είναι υποκριτικό, γιατί όπως σας είπα, αν δεν έχει υπογράψει συλλογική σύμβαση, δεν ισχύει τίποτα. Όπως είδαμε και χθες, οι άλλες οργανώσεις έχουν κατακρίνει το ΣΕΒ για αυτή τη στάση. Η κυβέρνηση το έχει κατακρίνει, η αντιπολίτευση το έχει κατακρίνει. Όλοι έχουν κατακρίνει το ΣΕΒ γιατί δεν έχει υπογράψει αυτή τη συλλογική σύμβαση. Και σας είπα, αυτοί που δεν την έχουν υπογράψει όπως ο ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι εκεί θα χάσουν 10% του μισθού τους. Και καταλαβαίνετε τώρα, είναι 570 ευρώ έχει πέσει ο μισθός, καταλαβαίνετε, βάλτε και μείον 10%, άρα λοιπόν θα έχουμε και εκεί μειώσεις των αποδοχών.